όπως ο ίδιος αδερφός του βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Ράγκλαντ, αυτός θα σπάσει το ρόδι για τρεις από τη γωνία. Η άμυνα του Περιστερίου είναι στην περίμετρο αρκετά ψηλά, αλλά εδώ η Τσενίκη, αφού έφτασε η μπάλα σε αυτόν, θα βάλει ένα ραβερσέ σουτ. Θα πάρει και εδώ συμπληρωματική βολή. Χρυσικόπουλος είναι απορίας άξιων που δεν είχε πάρει μέχρι τώρα το τρίποντο, το κάνει τώρα και ευστοχεί για το 9-13. Κόνιαρης ζητάει μπάλα ο Ετσενίκε, κάνει δεύτερη σκέψη ο Κόνιαρης να σουτάρει αυτός για τρεις και το βάζει. 9-16. Ο Κολομβιανός εδώ μπερδεύεται. Ο Ντάνκοβιτς θα κλέψει, ο Προμηθέας Χάμιλτον μέχρι το τέρμα από την πάσα και καλάθι για το 11-21. 13-26. Ο Ελάιζα Μητρουλόγκ θα βάλει το δικό του τρίποντο τώρα για το 16-26. Ο Κάουαν για τον Χάμιλτον, ξανά Κάουαν, 5 δευτερόλεπτα. Θα πάει μόνος του, όχι, στον Χάμιλτον, είναι σε καλύτερη θέση, το έβαλε. Στην εκνοή του χρόνου. Το double score θα το χαμηλώσει ο Williams. Κάουαν θα υψώσει και τον Stevens και θα καρφώσει αυτός. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Προμηθέας. Πουλιανίτης, θαυμάσια συνεργασία και τι καλάθι έβαλαν με τριγωνικές πάσες. 27-37, η διαφορά πήγε και στους 17. Το Περιστέρι τρέχει ένα 10-0 τώρα από το τρίποντο. Λαβ, κομβική η συμβολή του. Εδώ τώρα η πάσα πάλι και ο Ρένφρο που είναι στη βραδιά του. Δεν άλλαξε κάτι με την άστοχη βολή του Ρέινολτς από την άστοχη. Λαβ, μέσα και αυτό. Καραγιαννίδης ψηλός απέναντι σε Κοντό για να δυσκολεύει πάσες και κίνηση. Ντάνκοβιτς, του χρώσταγε ένα νομίζω η αναμέτρηση. Παρέμεινε το 43 όλα. Ο Ρέινολτς το βάλε. Είχε κάνει ένα σκοτωμένο λίγο νωρίτερα. Ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο, από την εμπιστοσύνη που του έδωσαν οι πρώτες φάσεις. Χέιλ εδώ όμως, αυτός είναι δολοφόνος. Ρέινολτς με το Χουγκάζ αρκετά μακριά να τον επιτηρεί. Έχει τη δυνατότητα αυτή να βγαίνει έξω ο power forward center του Περιστερίου. Ο Ρέινολτς σουτάρει από μακριά, είναι η σπεσιαλιτέ του. Ράγκλαντ σε οργανωμένη άμυνα. Θα υψώσει για το Ρένφρο, να που έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που αποτέλεσε τη συνταγή επιτυχίας. Ράγκλαντ πάσα έξω για το Λαβ, δυνατή πλευρά, ο Ράγκλαντ εκτελεί μέσα. Να δούμε αν είναι σε εξέλιξη με πρωταγωνιστή το Ράγκλαντ. Λαβ ξεμαρκάριστος μέσα, ξανασυνδέεται με το καλάθι. Οζερμεν Λαβ, επίθεση όχι, αδύνατη πλευρά. Ο Λαβ υποπίεση τώρα, κοντοσούτ. Παλεύει ο Κασελάκης, παίρνει το rebound, βάζει και το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Ο Χάμιλτον έχει μείνει στους 8 πόντους, έχει σπαταλήσει αρκετές ευκαιρίες τελευταία. Εδώ πασάρει ο Πάπας. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Μήτρου Λόγκ. Υποπίεση αστόχησε. Ο Ρέινολτς ανανέωσε την επίθεση. Σκόραρε. Λαβ. Πάντα ψάχνει την πεντάδα που θα τον οδηγήσει στη νίκη ο Σπανούλης. Ο Ντάνκοβιτς δεν ήταν πολύ καλός, αλλά τώρα το βάζει. Λαβ. Διαφορά στους 6. Λαβ. Στριφογυρίζει. Καλάθι και φάουλ. 8 η πόντη του, αλλά με 2 στα 7 δίποντα και 1 στα 5 ή 1 στα 6 αν δεν έχει προλάβει να γραφτεί. Τόμψον, να λοιπόν, που τον έβαλε την καταλληλότερη στιγμή για να πάρει την πάσα και να σκοράρει ο Τρέβορ Τόμψον. Ο Ετσενίκε με double team, Ντάνκοβιτς και Κασελάκη, μια δύσκολη πάσα έξω. Έφτασε στον Κάουαν, πάει για 3, μέσα, μεγάλο καλάθι ο Κοντορεβιθούλης. Ντάνκοβιτς
Δεν πληγώνει την πρώην ομάδα του. Ο Κασελάκης ανανεώνει. Ελάιζα Μήτρου Λοκ μέσα. Μεγάλο παιχνίδι βλέπουμε στο Περιστέρι. 76-75. Το μάτς είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Χάμιλτον μέσα. Μεγάλο τρίποντο την καταλληλότερη στιγμή και εδώ. Ράγκλαντ μέσα με μεγάλη καμπύλη και παρότι έχω την αίσθηση ότι κάπως αλλοιώθηκε. Με πέντε σουτέρ όπως μου λέει και βλέπουμε ο Απόστολος Τριανταφύλου. Ο Ράγκλαντ θα πάρει την επιλογή μέσα. 81-80. Υπάρχει αρκετός χρόνος επίθεσης. Είναι και σε δεύτερη βολή ο Αμερικανός. Δεν έβαλε ούτε αυτή. Έδωσε χαστού και ο Ντάνκοβιτς. Έσωσε την κατάσταση. Πήγε στο Williams η μπάλα και έκανε φάουλ ο Κάουαν. Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν τέλειωσε κάτι. Είδαμε πριν τον Ρέμφρο να αστοχεί. Κάνει το ίδιο. Και ο Williams. Έβαλε τη δεύτερη. 82-80. 9,2. Επιλογή. Ή τρίποντο νίκης, ή ισοπαλία και παράταση. Κάουαν στον Ετσενίκε. Καλάθι με την εκπνοή. 82 όλα. Εδώ και πάλι ο Ετσενίκε αφήνει την μπάλα καθαρά πριν ανάψει η φωτεινή, το φωτεινό περίγραμμα του ταμπλό. Θα κατακυρωθεί λοιπόν το καλάθι. Ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα για τον Χέιλ, έχει μεν 10 στις 10 βολές, αλλά στα δίποντα έχει 1 στα 4 και 2 στα 5 τρίποντα. Ράγκλαντ καινούρια κατά μέτωπον επίθεση μετά την ανάκτηση της μπάλας. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ετσενίκε θα τον κόψει ο Ρέμφρο. Ξαναπαίρνει το rebound και με τη δεύτερη προσπάθεια σκοράρει ο Κολομβιανός. Χέιλ με ψηλό αντίπαλο, τον Ρέμφρο θα τον περάσει. Παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι, θα πάρει το maximum. Χρόνος υπάρχει βέβαια για οτιδήποτε. Καθοριστική επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Χέιλ άλλαξε χέρι, ευστόχησε. Το παίρνει πάνω του. Πάλι Ράγκλαντ με σκαλοπάτι τον Κασελάκη. Πάει αυτό σε επίθεση μέσα. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα δούμε την επιλογή των γηπεδούχων τώρα. Με το Ράγκλαντ να νιώθει αποφασιστικά ζεστός. Αλλά τώρα είναι κακό το σούτ. 9-8 δευτερόλεπτα. 91-94 δεν άλλαξε το σκορ. Εκθέτει την μπάλα ο Χέιλ και στη συνέχεια κάνει φάουλ. Χαμηλά λέει ο Κατραχούρας, ενώ ζητά αντιαθλητικό ο Κασελάκης. Ο Χέιλ έκανε ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος. Ο Σπανούλης θα κάνει challenge για να υποχρεώσει τους διαιτητές να πάνε στο άμεσο replay και να δουν τη φάση για το ενδεχόμενο να έχει γίνει αντιαθλητικό. Αυτό βλέπουν λοιπόν οι διαιτητές και θα εκτιμήσουν αν είναι αντιαθλητικό. Είναι νομίζω φάση που είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη ως προς το απλό φάουλ. Και αυτό δεν έδωσαν ένα Απόστολε. Απλό φάουλ. Έβαλε την πρώτη ο Τζο Ράγκλαντ. Τη χάνει πράγματι. Πάει στο επιθετικό ο Ρέμφρο. Κασελάκης για την νίκη. Στο σίδερο. Μεγάλο φινάλε. Με λίγη τύχη ή ατυχία αφού έχασε το αμυντικό rebound. Ο Προμηθέας θα φτάσει στη νίκη.